για όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει με αφορμή τα όσα γράφονται και στο διαδίκτυο, στα social media, κυρία Πέτρακα, για το αν τελικά στους πολιτικούς κάνατε το κανονικό εμβόλιο ή τους δώσατε φυσιολογικό ορό και εξαπατήσατε τον κόσμο. Τι συνέβη λοιπόν? Γι' αυτό ακριβώς το λόγο έκανα μια ανάρτηση που δεν ήξερα ότι θα πάρει αυτή την έκταση. Ευτυχώς που πήρε αυτή την έκταση και όχι για την προσωπική μου προβολή. Ναι, ναι. Αλλά για να μην χαθεί εμπιστοσύνη των ανθρώπων απέναντι στην ιατρική και νοσηλευτική κοινότητα. Έπρεπε με αυτή την ανάρτηση να πω κάτι που δεν έχει υποθεί όλα αυτά τα χρόνια δημόσια. Εμείς, κυρία Πέτρακα, βλέπουμε την ανάρτησή σας, αυτή που κάνατε χθες με αφορμή όλη αυτή τη συζήτηση που ξεκίνησε κυρίως στο διαδίκτυο για το αν χορηγήθηκε το εμβόλιο τόσο στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όσο και στους αρχηγούς των κομμάτων, ή αν τελικά αυτό περιείχε φυσιολογικό ορό και εξηγείται με ιατρικούς όρους που εμείς δεν γνωρίζουμε, εσείς τα ξέρετε καλύτερα φυσικά, το γιατί αραιώνεται ουσιαστικά η δόση του εμβολίου με φυσιολογικό ορό και ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείτε. Έπρεπε λοιπόν να περιγράψω μια διαδικασία με όσο πιο απλό τρόπο μπορούσα. Μια διαδικασία που είναι πολύ συνηθισμένη όλα μας τα χρόνια του επαγγελματικού βίου, της προπαρασκευής των φαρμάκων πριν την χορήγησή τους στους ασθενείς. Mm-hmm. Το κάθε φάρμακο έχει έναν ειδικό τρόπο προπαρασκευής, όπως και το εμβόλιο αυτό, που βεβαίως και πολύ σωστά βρίσκεται στα χέρια της νοσηλεύτριας φυσιολογικός ορός, γιατί ο φυσιολογικός ορός είναι ένας διαλύτης, ο οποίος είναι απαραίτητος προκειμένου να κάνει αυτό το φιολίδιο με την ουσία που εμπεριέχει μέσα χορηγήσιμο. Μάλιστα. Με βάση λοιπόν τις οδηγίες, συγγνώμη αν παίρνω το χρόνο σας, με βάση αυτές τις οδηγίες, 1,8 ml φυσιολογικού ορού πρέπει να μπει σε αυτό το φιαλίδιο, να γίνει μια ήπια ανακίνηση, mm-hmm. να γίνει ένα καλό ενεώρημα, ένα διαλυτό διάλειμμα, να γίνει διαλυτό διάλειμμα και από αυτό να πάρθουν 5 δόσεις για 5 ανθρώπους. Άρα λοιπόν δεν μπορούν να βγουν οι 5 δόσεις εμβολίου αν δεν γίνει αυτή η διαδικασία που μας περιγράφεται. Το έχουμε κάνει και στο σπίτι μας αυτό, με διάφορες αντιβιώσεις, φάρμακα που παίρνουμε και μας λένε διαλύστε το, ανακοινήστε το και τότε πάρτε το ή δώστε το στα παιδιά σας κτλ. Είναι μια αντίστοιχη διαδικασία αυτή που περιγράφεται. Γίνεται για το εμβόλιο αυτό, γίνεται και όλα τα εμβόλια που κατάλαβα από την κυρία Πέτρακα. Κοιτάξτε, υπάρχουν, μισό λεπτό, υπάρχουν εμβόλια τα οποία είναι έτοιμα, σκευάσματα έτοιμα προς χορήγηση, όπως και φάρμακα το ίδιο, έτοιμα φάρμακα, έτοιμα προς χορήγηση, και άλλα που χρειάζονται προπαρασκευή. Αυτή η προπαρασκευή έρχονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες με τον τρόπο που αυτά γίνονται χορηγήσιμα και ασφαλή. Άρα λοιπόν, κυρία Πέτρακα, σε όλα τα εμβόλια που έγιναν από την πρώτη μέρα που έφτασαν εδώ, έφτασε εδώ η πρώτη παρτίδα των 9.000 εμβολίων, χρησιμοποιήθηκε η ίδια διαδικασία? Βέβαια. Μάλιστα. Δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Δεν βάλατε όπως δηλαδή φυσιολογικό ορό μόνο στους πολιτικούς αρχηγούς για να τους το κάνετε πιο light, να το πω έτσι? Τι λέτε? Όπως το επικίνδυνο. Ναι, αυτά που γράφονται, κυρία Πέτρακα, γράφονται απίστευτα πράγματα. Και χρησιμοποιούνται και κυκλάκια κόκκινα, και να ο φυσιολογικός ορός, και να η συμπαιγνία, να η συντομοσία. Με τον ίδιο τρόπο γίνεται η χορήγηση του εμβολίου, να πούμε, και σε όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες όπου ξεκίνησαν οι εμβολιασμοί. Όπως θα γίνει το εμβόλιο στο νοσοκομείο με ταξά, θα γίνει και σε ένα νοσοκομείο πάρα πολύ απομακρυσμένο που δεν ξέρουμε το όνομα της νοσηλεύτριας ή του νοσηλευτή που θα το κάνει. Είναι πρωτόκολλα που έχουν αρχή, μέση και τέλος. Δεν μπορούμε να φύγουμε από αυτή τη γραμμή. Έχουμε εκπαιδευτεί γι' αυτό, έτσι. Ναι. Δεν είμαστε άνθρωποι που δεν ξέρουμε να κάνουμε διαλύσεις φαρμάκων, αναρροφήσεις και χορηγήσεις. Το πρόβλημα είναι, κυρία Πέτρακα, ότι μιλούν αυτοί που δεν έχουν εκπαιδευτεί και δεν το ξέρουν το θέμα. Και υπάρχουν διάφοροι γελοί άνθρωποι που βγαίνουν στο διαδίκτυο και δημιουργούν μια σκιά γύρω από το εμβόλιο, το οποίο είναι εδώ της επιστήμης. Και είναι και ποινικά κολάσιμο εδώ. Δεν είναι απλό πράγμα, γιατί και καλά έκανε και αντέδρασε ο κύριος Γιαννάκος, γιατί ο Γιαννάκος είναι ένας μάχημος, πολύ μαχητικός συνδικαλιστής. Είναι έξω από τα νοσοκομεία με τα πανό, με τις ντουντούκες και φωνάζει και καλά κάνει. Όμως την πρώτη στιγμή που ενέπλεξαν τους υγειονομικούς σε όλη αυτή την παραφιλολογία και το συνωμοσιολογικό σενάριο, ότι είναι μέρος αυτής της συμπαιγνίας,
για να κοροϊδέψουν τον κόσμο, ο Γιαννάκος αντέδρασε. Και μάλιστα είπε ότι εγώ, παιδιά, θα πάω νομικά. Θα πάω στη δικαιοσύνη. Κύριε Γιαννάκο. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, εμάς προχθές ήταν μια σημαδιακή μέρα. Την στιγμή που κηδεύαμε τη 17η συνάδελφό μας από κορονοϊό, μια νοσηλεύτρια 57 χρονών από το νοσοκομείο του Κιλκής, που έδινε μάχη για τη ζωή πολλές μέρες στην μονάδα εντατικής θεραπείας του ΑΧΕΠΑ, ξεκίναγε ο εμβολιασμός του υγειονομικού προσωπικού, αλλά και πολιτικών και πολιτιακών παραγόντων. Οι ψεκασμένες, άθλιες απόψεις, οι οποίες διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι εμβολιάστηκαν με φυσιολογικό ορό, φύγει την τιμή και την υπόλοιψη, όχι μόνο όσων εμβολιάστηκαν, αλλά και των συναδέλφων μου, οι οποίοι πραγματοποίησαν τον εμβολιασμό. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε συνωμοτήσει πάνω από 500 άνθρωποι προκειμένου να κάνουμε όλο αυτό το πράγμα για να εξαπατήσουμε την ελληνική κοινωνία. Εμάς ουσιαστικά μας λένε απατεώνες από τα χειροκροτήματα, από τα μπράβο. Τώρα ξαφνικά γίναμε απατεώνες και συνωμοτούμε σε βάρος της δημόσιας υγείας. Ναι. Αυτό δεν θα περάσει έτσι. Ήδη ή η Ομοσπονδία ή μια ομάδα υγειονομικών έχουμε μιλήσει με δικηγόρους, θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, γιατί η τιμή και η υπόλοιψη είναι πάνω απ' όλα. Ουσιαστικά δεν εισπράττουμε τίποτα, μόνο την αναγνώριση του κόσμου έχουμε, δεν θα αφήσουμε και αυτό να σπηλωθεί. Υπάρχουν σημεία αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση, δεν έχει οργανώσει το σύστημα, θα σώζαμε πολλές ανθρώπινες ζωές αν υπήρχε καλύτερη πρόληψη, καλύτερη νοσοκομιακή περίθαλψη, αλλά αυτό όμως δεν είναι σημείο αντιπαράθεσης. Πάνω από 3,5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν κάνει μέχρι τώρα το εμβόλιο. Εναντίον ονομαστικά κάποιον, να πούμε, του κυρίου Θαλασσινού ή εναντίον γενικώς. Κοιτάξτε, βεβαίως, όσοι έχουν κάνει αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είναι βεβαίως ονομαστικά. Ονομαστικά έγιναν οι αναρτήσεις και αυτό αποτελεί αδίκημα με βάση τη δικαιοσύνη. Η ανάρτηση έχει ονοματεπώνυμο του καθένα. Κυρία Πέτρακα, δεν μπορεί να λέει ότι του κατέβει στο κεφάλι. Η κυρία Πέτρακα χρειάστηκε να κάνει μια τέτοια ανάρτηση ουσιαστικά για να απαντήσει σε όλες αυτές τις ψεκασμένες θεωρίες που ξεκίνησαν να αναπτύσσονται κυρίως στο διαδίκτυο από την Κυριακή. Και να υπερασπίσει την υπόλοιψή της. Δεν σταματάνε όμως και του κλάδου της, ασφαλώς. Δεν σταματάνε όμως μόνο με αυτό. Δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν μόνο από λόγια. Θέλουν και πράξεις να γίνονται κάτι πιο δραστικό. Απλώς το λέμε, κύριε Γιαννάκο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι γιατροί και νοσηλευτές, είναι στην πρώτη γραμμή όλο αυτό το καιρό, όλο αυτό το διάστημα, εδώ και 12 μήνες. Έχετε και απώλειες στον κλάδο σας από ανθρώπους μέσα στις μονάδες εντατικής θεραπείας και αναγκάζονται τώρα οι νοσηλευτές να κάνουν αναρτήσεις για να εξηγήσουν στους συνωμοσιολόγους και τους ψεκασμένους τι ακριβώς ισχύει και ποια είναι η δουλειά τους. Δηλαδή ουσιαστικά καλούνται να εξηγήσουν στους άσχετους πώς χορηγείται το εμβόλιο. Ναι, και να επιχειρηματολογήσουν. Άρα λοιπόν πώς μπορείς να αντιμετωπίσεις αλλιώς αυτούς τους ανθρώπους. Εμείς έχουμε χάσει 17 συναδέλφους και 13 είναι διασωληνωμένοι και δίνουν τη μάχη για τη ζωή. Ζητάμε από την κυβέρνηση να χαρακτηριστεί εργατικό ατύχημα. Οι οικογένειες είναι σε απόγνωση, ακόμη δεν το πράττει. Και αυτό δεν είναι θέμα κυβέρνησης, της πολιτείας θα έλεγα. Γιατί όταν γίνεται ένα ατύχημα στις ένοπλες δυνάμεις, ακόμη και εν καιρό ειρήνης, στείνονται και ανδριάντες, μιλάμε για ήρωες. Εδώ τα θύματα του υγειονομικού πολέμου πάμε να τα ξεχάσουμε. Να ρωτήσουμε μόνο την κυρία Πέτρακα, αν ακούσατε κυρία Πέτρακα και από το περιβάλλον σας, το κοντινό ή το στενό ή το ευρύτερο αυτού του είδους της απόψης ή τις απορίες, βλέποντας όλα αυτά που διακινήθηκαν στο διαδίκτυο. Θα ήταν μη φυσιολογικό κάποιος να μην έχει απορίες και το υγειονομικό έχει απορίες. Και για μένα το Α και το Ω είναι η σωστή ενημέρωση, ακόμα και της ιατρικής κοινότητας. Δεν μπορεί ένας ορθοπαιδικός να γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ένας λοιμοξιολόγος, όπως και ένας λοιμοξιολόγος δεν ξέρει τη δουλειά του θωρακοχειρουργού.
θέλει σωστή ενημέρωση στην ιατρική και νοσηλευτική κοινότητα, να δοθούν απαντήσεις που εκ των πραγμάτων δεν είναι γνωστές σε εμάς, δεν τα ξέρουμε όλα, δεν είναι κακό να λέμε ότι δεν τα ξέρουμε όλα. Και θέλω, δράτω με τις ευκαιρίες, να πω και το εξής. Πρέπει να σκεφτούμε για ποιο λόγο έχει χαθεί πολλές φορές και η εμπιστοσύνη. Για ποιο λόγο υπάρχει όλος αυτός ο σκεπτικισμός απέναντί μας, και όχι απέναντι μόνο στους υγειονομικούς, στο νοσηλευτικό και στο ιατρικό, αλλά σε οποιονδήποτε άνθρωπο τοποθετείτε, γιατί υπάρχει επίθεση. Πρέπει να πιάσουμε από την αρχή τα πράγματα. Έχουμε φτάσει πραγματικά σε πολύ οριακές καταστάσεις, που πρέπει να μην χάσουμε αφενός την εμπιστοσύνη των ανθρώπων, αλλά το πιο σημαντικό είναι να την ξανακερδίσουμε. Μάλιστα. Να την ξανακερδίσουμε όλοι μαζί. Κύριε Παπλόπουλε, μου επιτρέπετε ένα λεπτό να σας φιλοξενήσαμε. Κύριε Γιαννάκο, και εγώ ευχαριστώ. Ένα λεπτό μόνο, 10 δευτερόλεπτα. Να πω το εξής. Εμείς δίνουμε μάχη να πείσουμε το υγειονομικό προσωπικό να εμβολιαστεί. Το 40% έχει δηλώσει μέχρι τώρα συμμετοχή. Θα πρέπει να ξανανοίξει η διαδικασία υποβολής επιθυμίας εμβολιασμού, να γίνει ενημέρωση. Και εγώ να σας πω, προσφέρθηκα να πάω σήμερα αύριο στο Αττικό νοσοκομείο να εμβολιαστώ. Και δυστυχώς ο διοικητής με την κυβέρνηση είπαν όχι. Έτσι θα πάω με την κανονική διαδικασία στην υπηρεσία μου στο Δρομοκαΐτιο στις 11 πρώτου. Ήθελα να δώσω ένα μήνυμα, αλλά η κυβέρνηση δυστυχώς, το Υπουργείο Υγείας, δεν μου το επέτρεψε. Μάλιστα. Κύριε Γιαννάκο, σας ευχαριστούμε πολύ.